Εξηγήστε μας λίγο, τι ακριβώς συμβαίνει στο Κέντρο Υγείας Γηθίου. Κοιτάξτε να δείτε, το 2001, ένα σύντομο ιστορικό θα σας πω. Το 2018 ανέλαβα τη διεύθυνση του Κέντρου Υγείας Γηθίου. Το νοσοκομείο Σπάρτη ζητούσε συνέχεια προσωπικό, αγροτικούς γιατρούς για εφημερίες, γιατί είχε έλλειψη, έχει έλλειψη γιατρών. Τότε λοιπόν, τα τελευταία από το 18 μέχρι και το 21-22 είχαμε καλυμμένες τις θέσεις των αγροτικών γιατρών στα περιφερειακά μας γιατρία και μπορούσαμε άνετα να βοηθάμε και το νοσοκομείο Σπάρτης. Οι μετακινήσεις όμως αυτών των γιατρών, κάποιοι δεν είχαν καλό αντίκτυπο στους αγροτικούς, γιατί σου λέει εγώ παίρνω ένα αγροτικό ιατρείο στο Γήθιο και θέλω να μείνω στο Γήθιο, δεν θέλω να μετακινούμε στη Σπάρτη. Ωραία, λέω εντάξει, και μειώθηκαν έτσι οι προσελεύσεις αγροτικών γιατρών. Πόσα άτομα στελεχώνουν το Κέντρο Υγείας Γηθίου, πόσοι ήσασταν τότε, 7-8 άτομα, αν θυμάμαι καλά? Οι αγροτικοί γιατροί. Οι αγροτικοί γιατροί και είναι, οι επιμελητές, ναι. Ναι, οι αγροτικοί γιατροί ήταν 12 και 4 επιμελητές. Μάλιστα, μάλιστα. 5 με τον κύριο Λικουσά, έχει συνταξιοδοτηθεί τώρα. Στην πορεία λοιπόν μειώθηκαν και οι επιμελητές και οι θέσεις των αγροτικών που δεν καλύπτονται. Και το αποκορύφωμα ήταν το τελευταίο διάστημα. Από πέρσι είχε ξεκινήσει το πρόβλημα, αλλά σιγά σιγά μπορούσαμε, βοηθούσαμε με μεγάλη πίεση των άλλων που μένανε πίσω, γιατί κάνανε περισσότερες εφημερίες. Φέτος έστειλα εγώ 3 αγροτικούς γιατρούς και έναν γενικής ιατρικής για βοήθεια. Και έστειλα έγγραφα στον διοικητή της Πάτρας, που του έλεγα είναι δύσκολη κατάσταση. Τόσους αγροτικούς γιατρούς, αναλυτικά, τέλος πάντων υπάρχουν αυτά τα έγγραφα για όποιον ενδιαφέρεται. Εννοείται τον διοικητή όντως της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, έτσι, τον κύριο Καρβέλη. Βεβαίως, ναι, τον κύριο Καρβέλη. Και μου ζητούσαν και άλλους γιατρούς. Λέω, δεν γίνεται, και τηλεφωνικά μίλησα μαζί του. Λέω, δεν γίνεται, θα κλείσει το κέντρο υγείας. Δηλαδή, δεν θα βγαίνουν οι εφημερίες του κέντρου υγείας, θα τύχει ένα έκτακτο περιστατικό, θα πεθάνει κόσμος. Δεν μπορώ να στείλω άλλους γιατρούς. Και όλα αυτά που είχαμε πει τηλεφωνικά του το έκανε και εγγράφος. Το τελευταίο έγγραφο που έστειλα, 34, έλεγε ότι είναι αδύνατη η μετακίνηση των αγροτικών γιατρών για βοήθεια στο νοσοκομείο Σπάρτης, διότι θα κλείσει το Κέντρο Υγείας Γηθίου. Μάλιστα. Και αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη. 34 λοιπόν έστειλα το έγγραφο. 1η-5 καθαιρέθηκα. Είναι κομικοτραγικό. Αυτό έγινε πάνω με απόφαση του επικεφαλής της ΕΚΤΗΣ. Με απόφαση της ΕΚΤΗΣ, είπε, του κύριου Καρβέλη. Μάλιστα. Εγώ θεωρώ αυτή τη συμπεριφορά αυταρχική και αφαίρετη, θα έλεγα. Δεν είναι δηλαδή νομικά δεν στέκει, γιατί δεν υπάρχει κάποιο πώς να σας πω, πράξη που έκανα που μου θίγει το σύστημα. Εγώ μίλησα για ότι δεν έχω γιατρούς και κινδυνεύουν ο πληθυσμός του Γηθίου. Δεν θα ρίσκαρα τη ζωή κανενός ανθρώπου, γιατί μπορούσα να είμαι εντάξει και να πω ναι κύριε Καρβέλη, να του στείλω τους γιατρούς και εδώ πέρα να μην υπάρχει άνθρωπος. Και δεν είναι αυτό. Στέλνουμε τους αγροτικούς γιατρούς στο νοσοκομείο και φεύγει ο ασθενής από το Γήθιο, παράδειγμα, που πρέπει να νοσηλευτεί και συναντάει τον αγροτικό γιατρό στο νοσοκομείο. Μάλιστα. Γιατί εκεί υπάρχει και έλλειψη ειδικευμένων αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι το ξέρετε, ότι παρετήθηκαν 4-3 παθολόγοι, ο πνευμονολόγος, ορθοπαιδικός. Και λέει τώρα ο αγροτικός, εγώ δεν πάω να εφημερεύσω στο νοσοκομείο Σπάρτης και να είμαι μόνος μου, χωρίς να υπάρχει παρουσία ειδικευμένου. Τι θα κάνω? Και έχει δίκιο, είναι ανασφαλής, γιατί δεν μπορεί να προσφέρει στον άνθρωπο που έχει σοβαρό πρόβλημα για να πάει στο νοσοκομείο, δεν μπορεί να προσφέρει καμία βοήθεια. Αιτιολόγηση υπήρξε στην απόφαση της παύσης σας, δηλαδή απλώς αποφάσισε? Όχι, καμία. Μάλιστα, απλώς αποφάσισε ο διοικητής να σας παύσει και... Αποφάσισε να με παύσει γιατί ήταν ανάρμοστο, μου είπε τηλεφωνικά, ανάρμοστο το έγγραφό μου. Λέω, πού είναι το ανάρμοστο? Εγώ δήλωσα ότι δεν δύναμαι να στείλω άλλους γιατρούς. Ήδη σας έχω βοηθήσει. Και το αποκορύφωμα βέβαια ήταν ότι επειδή έχει δημοσιοποιηθεί, ίσως από αυτό πειράχτηκε,
το γεγονός της πάψης μου και όλο αυτό των προβλημάτων, με έστειλε στο πειθαρχικό. Και τώρα πρέπει να απολογηθώ, στο πειθαρχικό. Μάλιστα. Επομένως, ναι, πείτε μου. Και λέω, εντάξει, να πάω να απολογηθώ για ποιο πράγμα. Εγώ δεν ξέρω γιατί πρέπει να πάω να απολογηθώ. Και ζήτησα να με ενημερώσει τώρα, εγγράφος, για ποιο πράγμα πρέπει να απολογηθώ και να μου δώσει και παράταση της απολογίας μου. Mm-hmm. Επομένως, για να συνοψίσουμε, εσείς είχατε μια καλή συνεργασία, από ό,τι καταλαβαίνω, μέχρι πρότινος με την 6η υγειονομική περιφέρεια. Άριστη, άριστη. Στέλνατε γιατρούς. Δηλαδή μία... Ναι. Mm-hmm. Και κάποια στιγμή, υποθέτω λόγω της μείωσης του προσωπικού, γιατί μου είπατε ότι από κάποιο σημείο και μετά σταμάτησαν οι αγροτικοί γιατροί να στελεχώνουν στο 100% μεγάλη της θέσης. Εσείς είπατε ότι δεν... Mm-hmm. Ναι, είπατε ότι δεν έχω το προσωπικό για να στείλω. Δεν έχω προσωπικό να στείλω άλλο. Είχαμε άριστη συνεργασία από το 18 μέχρι και τις 34 του 24 και με ένα όχι ότι δεν μπορώ να στείλω, με έπαυσε από τα καθήκοντά μου. Δηλαδή, δεν το χωράει ανθρώπινος νους αυτό το πράγμα που έγινε. Mm-hmm. Δεν είναι δίκαιο, δεν είναι νόμιμο, δεν είναι τίποτα. Οι δικές σας οι ενέργειες από εδώ και πέρα ποιες θα είναι? Κοιτάξτε, εγώ έχω απευθυνθεί σε όλο τον κόσμο, όπως είδατε, στις εφημερίδες, στην Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών, η οποία έστειλε καταγγελία στον Υπουργό. Και τώρα πια και εγώ η ίδια κάνω έκκληση στον Υπουργό, γιατί ξέρω ότι είναι δίκαιος άνθρωπος, να αποκαταστήσει την νομιμότητα. Και τέτοιοι άνθρωποι δεν πρέπει να υπάρχουν στο δημόσιο χώρο με τέτοιο αυταρχισμό, γιατί πρώτα κάνουν κακό στην ίδια την κυβέρνηση, την εκάστοτε κυβέρνηση. Και ξέρετε κάτι, εγώ δουλεύω 39 χρόνια. Είμαι ένα βήμα πριν τη συνταξιοδότηση. Περάσανε άπειρες κυβερνήσεις που χρειάστηκε να συνεργαστώ σαν υπεύθυνη του οδοντιατρικού τμήματος, είμαι οδοντίατρος, με όλες τις κυβερνήσεις. Δεν είχα ποτέ κανένα πρόβλημα. Mm-hmm. Και ξαφνικά να μου δημιουργείται από το πουθενά, δηλαδή είναι θέμα και, πώς να σας πω, η αίσθηση δικαίου, την οποία την έχω και έντονη, με πνίγει το δίκαιο μου. Mm-hmm. Αυτό έχω να πω. Μάλιστα. Την κατάσταση στον χώρο της υγείας εδώ στο νομό Λακωνίας πώς τη βλέπετε? Κοιτάξτε να δείτε, το νοσοκομείο πάσχει σοβαρά. Mm-hmm. Έχει έλλειψη πολλών ειδικοτήτων. Πρέπει να δώσουν κίνητρα στους γιατρούς να έρθουν. Γίνονται προκηρύξεις οι οποίες γίνονται άγονες, δεν μπαίνουν και το γιατροί. Πρέπει να δώσουν κίνητρα. Και εδώ στο Γήθιο που είχε και, οφείλω να το πω και να ευχαριστήσω και το Δήμαρχο του Ανατολικής Μάνης που είχαν σε συμβούλιο mm-hmm. για θέμα το Κέντρο Υγείας Γήθιου, έδωσε πολλά, έκανε πολλές προτάσεις ο Δήμαρχος και για στέγαση των αγροτικών mm-hmm. και για επιδότηση και για κάποιο έξτρα ποσό να μπορούν να έρχονται και μπράβο του. Το ίδιο πρέπει, κάτι αντίστοιχο πρέπει να γίνει και στο νοσοκομείο. Δηλαδή να δώσουν κίνητρα στους γιατρούς. Δεν πρόκειται ποτέ να έρθει κανένας. Μάλιστα. Και αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι η κατάσταση είναι ασφυκτική. Από ό,τι λένε και τα ίδια τα παιδιά που πηγαίνουν και επιμερεύουν. Επομένως, από ό,τι καταλαβαίνω, ζητήθηκε από το Κέντρο Υγείας Γηθίου να βάλει πλάτη, ας το πούμε πολύ απλά. Ωστόσο, το ίδιο το Κέντρο Υγείας δεν είχε τις δυνατότητες να το κάνει. Αυτό είναι το ζουμί, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι. Βεβαίως, αυτή mm-hmm. τη στιγμή δεν είχα τη δυνατότητα. Ούτε σκόπιμα το έκανα, ούτε για κανέναν λόγο. Και φαίνεται και αυτό και από τις αντιδράσεις των αγροτικών γιατρών. Έχουν αντιδράσει, έχουν στείλει καταγγελίες κλπ. Ότι δεν γίνεται, ότι έχουμε ξεπεράσει τα όρια μας. Είναι δυνατό με 4 άτομα αγροτικούς γιατρούς και 3 επιμελητές να βγάλουμε εφημερίες μηνός και να είναι ασφαλείς? Δεν γίνεται, mm-hmm. κύριε Βασιλάκο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Θα πεθάνει κόσμος. Mm-hmm. Μετά την πάυση σας, ανέλαβε κάποιος άλλος τα καθήκοντά σας στο Κέντρο Υγείας Γηθίου? Ανέλαβε ο αναπληρωτής μου, ο κύριος Μητσικάρης. Mm-hmm. Και τώρα γίνονται μετακινήσεις γιατρών προς το νοσοκομείο της Σπάρτης ή όχι? Δεν πάνε από μόνοι τους οι γιατροί. Ο κύριος Μητσικάρης τους είπε, αν θέλετε παιδιά βοηθήστε το νοσοκομείο κλπ. Αλλά οι γιατροί λένε δεν μπορούμε να πάμε. Δεν βγαίνουν οι εφημερίες εδώ. Πώς θα πάμε και εκεί? Δηλαδή θα κάνουν εφημερίες, το ανώτατο όριο εφημεριών είναι 7 εφημερίες το μήνα. Και ο νομοθέτης το έχει προβλέψει. Σου λέει δεν αντέχεις να κάνεις παραπάνω. Και θα πάω στο νοσοκομείο, λέει ο αγροτικός γιατρός, να κάνω άλλες 2-3. Δεν αντέχω. Και ξέρετε κάτι, τώρα αυτό θυμήθηκα.
πηγαίνανε παιδιά στο νοσοκομείο και για εφημέρευση, μένουν στο γήθιο, πηγαίνουν στο νοσοκομείο. Δηλαδή, μετά από εφημερία, μετά από κούρες, να γυρίσουν στο σπίτι του στο γήθιο, να κινδυνεύουν, γιατί είναι κουρασμένα και έχουν σκοτωθεί παιδιά. Έχουν σκοτωθεί παιδιά στον δρόμο. Μάλιστα. Εγώ δεν το θεωρώ σωστό αυτό. Mm-hmm. Περίπτωση επιστροφής σας υπάρχει μετά την απολογία σας ή έχει κλείσει αυτό το κεφάλαιο? Δεν το ξέρω αυτό. Αυτό είναι θέμα υπουργού. Γι' αυτό λέω, κάνω έκκληση στον υπουργό να δει το θέμα προσωπικά. Έχει το αίσθημα δικαίου από ό,τι ξέρω. Να δικαιωθώ. Τώρα αν θα επιστρέφω να σας πω κάτι, δεν με ενδιαφέρει να επιστρέψω. Mm-hmm. Εγώ έδωσα μία μάχη και θέλω να δικαιωθώ. Αυτό μόνο με ενδιαφέρει. Μάλιστα. Τώρα τι θα αποφασίσει ο υπουργός δεν το ξέρω. Η απολογία πότε είναι, πότε θα έχουμε τα νεότερα? Η απολογία μου, περιμένω την απάντηση του κυρίου Καρβέλη, εάν μου δίνει την παράταση για να απολογηθώ και να μου στείλει τον πειθαρχικό φάκελο. Να μου πει γιατί κατηγορούμε. Έχω ζητήσει παράταση 15 ημερών. Mm-hmm. Μάλιστα. Κύριε Αγγελάκου, σας ευχαριστώ πολύ για όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που μας είπατε. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Καλή δύναμη, εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Να είστε καλά.